Καλησπέρα σας από το κλειστό του Περιστερίου. Είμαι ο Ανδρέας και μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Retires εναντίον Milwaukee Sharks. Πάμε να δούμε και τις πεντάδες των δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι οι οποίοι έχουν την μπάλα με το νούμερο 16 είναι ο Πλεξουσάκης, με το νούμερο 5 ο Παντελής, με το 22 είναι ο Τζάνος, με το 6 είναι ο Τσιρίδης, το ξέχασα, και με το 16 τον είπα τον Πλεξουσάκο, και με το νούμερο 5 είναι ο Παντελής. Για τους φιλοξενούμενους με Milwaukee Sharks, ενώ θα εκτελέσει τα γερδοσφάλια και δύο βολές ο Παντελής. Με το νούμερο 3 είναι ο Κυριακόπουλος, με το 22 ο Οικονόμου, με το 13 ο Καζάς, με το 15 ο Μαυροϊδής και με το νούμερο 5 είναι ο Μαστροκόλιας. Πρώτος πόντος στην αναμέτρηση, προηγούνται γηπεδούχοι. Οι γηπεδούχοι έχουν ρεκόρ 8-11, στο 6-13 είναι φιλοξενούμενοι. Αρκετά κοντά και οι δύο ομάδες, με αρκετές απουσίες κατεβαίνουν και οι δύο, ενώ έχει για 3 ο Οικονόμου. Παντελής κατεβάζει την μπάλα. Από κοντά, καλά στο φάουλ, ωραίο τελείωμα από τον Τζάνο. Δεν θα ευστοχίσει στην βολή, παραμένει το 3-3. Πάρει το rebound όμως ο Μαυροϊδής. Από τις βολές, αστοχή με το νούμερο 5 ήταν ο Μαυροκόλιας. Με το 6 ήταν ο Φωτόπουλος. Απαντήσει. Κλέβουν οι γηπεδούχοι. Τσιρίδη στον εφηδιασμό. Έχουμε βήματα, αλλαγή κατοχής. Ο Οικονόμου κατεβάζει την μπάλα. Παραλίγο να γίνει λάθος. Θα πάρει ο Φωτόπουλος. Καλά για τους φιλοξενούμενους. Από τον Κυριακόπουλο, 3-5 το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Παντελής κατεβάζει την μπάλα. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι με τον Φωτόπουλο. Θα πάρει και το τρίποντο. Rebound από το Τσιρίδη. Είναι μόνο στη γιατρή, θα στάρει και θα στοχίσει. Ο Κοτσαμπάς ήταν με το νούμερο 14. Κυρίζει, άστοχα όμως, πάρει την προσπάθεια δεύτερη και θα στοχίσει. Ο Τζάνος θα ισοφαρίσει σε 5-5, 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους με 16 δευτερόλεπτα. Για 3 θα αστοχίσει ο Καζάς. Τρέχουν οι γηπεδούχοι. Θα τελειώσει τη φάση άστοχα όμως, θα πάρει και το rebound, θα κερδίσει φάουλ, δύο βολές. Ο Πλεξουσάκης.
Μέσα η δεύτερη. Κάνει το σκορ 6-5 για τους γηπεδούχους. Εκτελεί για τρεις ο Κυριακόπουλος. Rebound από κανέναν. Κάτι και για τους γηπεδούχους. Παντελής, μεγάλη πάσα. Κάτω από το καλάθι, κλέβει την μπάλα ο Σπανόπουλος, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι. Ρεστάρει για τρεις ο Οικονόμου, πάει μέσα, θα στοχίσει. Ριμπάου για τους γηπεδούχους. Σιρίδης τρέχει τον εφηδιασμό. Θα χάσει όμως την μπάλα ο Γιαμαίος. Θα τελειώσει τη φάση. Όχι, θα στοχίσει ο Οικονόμου. Κάνει και φάουλ. Παραμένει το 6-5. Παντελής κατεβάζει την μπάλα για τους γηπεδούχους. Δεν θα πάρει σκρίνη, θα πάει μόνος του, βγάζει την μπάλα έξω στο Κυρίδη. Προσποιείται από κοντά, θα τελειώσει τη φάση. Ωραία συνεργασία για τους γηπεδούχους. Οικονόμου. Θα στοχίσει, αλλά θα πάρει δύο βολές ο Σπανόπουλος. Το φάουλ είναι από τον Τζάνο. Μία στις δύο βολές από το Σπανόπουλο, 8-6 το σκορ. Παντελής θα κατεβάσει την μπάλα. Γυρίδης. Παίζει με πλάτη, γυρίζει, θα τελειώσει ωραία τη φάση ο Πλεξουσάκης. Οικονόμου, πάει μόνος του. Βγάζει την μπάλα έξω, Φωτόπουλο. Καλή άμυνα και κλέψιμο από τον Τζάνο. Μπάλα παραμένει για τους γηπεδούχους με 14 δευτερόλεπτα. Σιρίδης θέλει να παίξει με τον Τζάνο, θα πάρει την μπάλα. Δεν θα τελειώσει η φάση. Προσπαθήσουν να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι. Οικονόμου θα τελειώσει τη φάση με ταμπλό. Γρήγορη επίθεση για τους Μιλγουόκι. Πλεξουσάκης για δύο. Δεν ήταν καλό το σουτ. Παραμένει το 18. Αρκετά αμφίροπη αναμέτρηση μέχρι στιγμή, όπως αναμενόταν. 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Τα δύο ωραία, αλλά ο Οικονόμου τον Μαυροϊδί, ο οποίος θα στοχίσει. Οικονόμου, δεν αστάρει για τρεις. Καλός, ο Καλάς, ο Κωνσταντίνος. Αλλαγή κατοχής. Παντελής. Λάθος ο Οικονόμου, θα κάνει την τρίπλα.
αλλαγές για τους γηπεδούχους. Κάνει λάθος ο Παντελής, αλλά υποτικά ο οικονόμου θα δώσει την μπάλα. Όχι, αλλάξανε γνώμη. Ο οικονόμου επιμένει και τη δίνει την μπάλα πίσω, συγχαρητήρια. Fair play. Πάει κοντά με τα μπλό. Φωτόπουλος. Πάει λίγο να μπερδευτούν με το Σπανόπουλο. Αστοχεί ο Καλάς ο Γιώργιος. Προσπαθούσε να τρέξουν οι γηπεδούχοι να διευρύνουν κι άλλο το προβάδισμά τους. Παντελής θα πάρει το τρίποντο. Μαυροειδής στο rebound. Οικονόμου. Βγάζει την μπαλά έξω. Καλάς. Μαυροειδής γυρίζει. Παρά λίγο να κλέψουνε. Φιλοξενούμενοι. Δεν κάνει λάθος ο Τσιρίδης. Θα τελειώσει τη φάση, θα πάρει βολές. Στη δεύτερη βολή ο Τσιρίδης, 13-8 το σκορ. Δύο λεπτά για το εκλήξη της πρώτης περίοδου, απαντάει ο Φωτόπουλος. Για τρεις ήταν το σουτ, 13-11. Με πλάτη γυρίζει, θα αστοχίσει με το νούμερο 27 ο Λιάρος. Οικονόμου βγάζει την μπάλα έξω. Ξαναπαίρνει, εκτελεί για τρεις για το προβάδισμα. Παντελής βγάζει την μπάλα έξω. Για μέρος για τρεις. Ούτε αυτός. Χαμηλός προς την πρώτη περίοδο. Δευτερόλεπτα ακόμη. Καλά σας το χει. Σιρίδης γυρίζει ωραία, δεν θα τελειώσει τη φάση. Κλέβουν όμως οι γηπεδούχοι, ο Τσιρίδης εκεί ήταν offside και θα τελειώσει τη φάση.
σχεδόν όλος ο χρόνος που απομένει στην πρώτη περίοδο είναι για τους φιλοξενούμενους, οικονόμου. Πάρει το screen, ωραία κίνηση και τελείωμα. Θα στοχίσει όμως ο Σπανόπουλος. 3 δευτερόλεπτα, κερδίζει φάουλο οικονόμου. Δεν είναι βολές, ήταν μόλις το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Έχουν 3 δευτερόλεπτα για να εκτελέσουν τη φιλοξενούμενη οικονόμου. Πρέπει να σουτάρει, προσποιείται, προλαβαίνει το χρόνο. Λήξη πρώτου δεκαλέπτου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. 15-11 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Στην επίθεση είναι φιλοξενούμενοι για 3. Θα στοχίσει ο Καλάς ο Κωνσταντίνος. Το rebound όμως είναι για τους φιλοξενούμενους. Είναι λίγο και σάξ. Γυρίζουν την μπάλα, ωραία. Καλάς, άλλη μια προσπάθεια μέσα. Καζάς, με συγχωρείτε. Τώρα είδα τα στατιστικά. Θα τελειώσει τη φάση και θα απαντήσει για τους γηπεδούχους ο Πλεξουσάκης. Ξανά ο Καζάς, άστοχος αυτή τη φορά, rebound ξανά για τους φιλοξενούμενους. Από κοντά θα αστοχίσει ο Σπανόπουλος, ήτανε. Η μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Καζά του Γεώργιου, οπότε κάτω και για τους γηπεδούχους. Προσπαθήσουν να τρέξουν στο transition, γυρίζει, εκτελεί. Δεν θα εστοχίσει ο Κατσάμπας, ο Τσάμπας. Κοτσαμπάς ήταν. Θα αστοχίσει ο Κυριακόπουλος. Παρά λίγο. Χτυπήσει λίγο στο κεφάλι, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Από το screen εκτελεί για 3. Τέλεια εκτέλεση από τον Γιαμαίο. Κλέβουν την μπάλα οι παιδούχοι. Πλεξουσάκης θα τρέξει τον εφηδιασμό. Θα τελειώσει τη φάση. Μπάλα μπαίνει με περιπέτεια. Κάνει το 22-13. Το μεγαλύτερο προβάδισμα των γηπεδούχων με 9 πόντους. Με ένα σερί 6-0 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θα δούμε αν θα το, δεν θα το διακόψει ο Καζάς. Πλεξουσάκης ξανά. Κωνσταντίνος Καζάς θα στοχίσει, μπαλά φτάνει όμως στον Κυριακόπουλο, ο οποίος θα στοχίσει. Πάρει την μπάλα χαμηλά, ο Λιάρος γυρίζει, εκτελεί με το δεξί. Μαστροχόλιας από τις βολές. Rebound από τον Κυριακόπουλο, άλλο ένα, δεν θα τελειώσει τη φάση. Παρά λίγο να κλέψει ο Καζάς. Θα το κάνει με δεύτερη προσπάθεια ο Μαστροχόλιας. Πανόπουλος παίζει με τον Κυριακόπουλο. Καζάς κερδίζει φάουλ. Thank you.
13 εύστοχος ο Σπανόπουλος. Μειώνει κι άλλο η φιλοξενούμενη. Σαρίς παίζει με τον Πλεξουσάκη. Θα γυρίσει πολύ ωραία, ωραίο τελείωμα από τον Κοτσαμπά. Θα στοχίσει, θα πάρει δύο βολές όμως ο Καζάς. Δύο βολές για τον Κωνσταντίνο Καζά. Έξω και η δεύτερη, παραμένει το 24-18. Τρέχουν στον ευνοϊασμό. Αστοχή όμως. Το νούμερο 10 ήταν ο Γιαμαίος. Ξανά στον εφηδιασμό η Γηπεδούχη, δεν θα τελειώσει τη φάση ο Πλεξουσάκης. Οικονόμου κατεβάζει την μπάλα. Πλεξουσάκης, 10 δευτερόλεπτα. Από κοντά ο Τζάνος, έξυπνο φάουλ θα κάνει ο Καζάς. Ο Σαρίς ήτανε, διορθώνω. Οικονόμου παίρνει την μπάλα, ζητάει σκριν και το παίρνει. Βγάζει την μπάλα έξω στο Φωτόπουλο, εκτελεί για 3. Καλή επίθεση εδώ για τους Μιλγόκη Σάξ. Ξανά τρέχουν με τον Πλεξουσάκη και παιδί, τώρα. Τρίτο συνεχόμενος εφηδιασμός που ας το πούνε. Κλέβουν αλλά ξανακάνει λάθος εκεί ο Τζάνος. Οικονόμου, δεαστάρι για 3. Περνάει πάση στον Καζά. Στον Γεώργιο, δίνει στον Κωνσταντίνο. Ξανά στον εφηδιασμό, πολύ ωραία πάσα. Θα τελειώσει ο Πλεξουσάκης. Εξαιρετική πάσα από τον Σαρή. Βάλαμε περιπέτεια, θα ευστοχίσω ο Φωτόπουλος, θα κάνει το 26-20. Έχουμε εξαιρετικό φάουλ, κερδίζει ο Καζάς. Αλλαγές για τους γηπεδούχους. Κωνσταντίνος Γιώργιος Σαρτάς για 3, αστοχή. Ξανά τρέχει στον εφηδιασμό ο Τσιρίδης είναι αυτή τη φορά. Ωραία πάσα στον Παντελή, θα τελειώσει τη φάση. Ωραίο μπάσκετ για τους γηπεδούχους. Οικονόμου βγάζει την μπάλα έξω. Φωτόπουλος για 3, παίρνει το χρόνο του και θα ευστοχίσει.
Ζας, δίνει στον Οικονόμου, ωραία πάσα, να τελειώσει τη φάση. Μειώνουν στους τρεις η Milwaukee Sucks. Σιρίδης στα στοχή, πάρει ο ίδιος το rebound. Ζάνος, ούτε αυτός. Παραλήμα να κάνουν λάθος και η φιλοξενούμενο, Οικονόμου μαζεύει την μπάλα. Παίζει με τον Καζά, έχει κόψει το καλάθι, ωραία, ο Κωνσταντίνος από την πάσα του Γεώργιου, στον πόντι το μάτς. Βγαίνει από τα σκρίν, εκτελεί για τρεις. Ο Γιαμαίος. Λίγο να φύγει μπάλα από τα χέρια του Μαυροϊδή. Πολύ ωραία πάσα, δεν την κάνει καλά του ο Γεώργιος Καζάς. Τσιρίδης με ωραίες κινήσεις, πάει μέσα. Θα στοχίσει, Οικονόμου κατεβάζει την μπάλα. Πολύ γρήγορο το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Και ωραία πάσα στον Καζά. Μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 43 δευτερόλεπτα για τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Παντελής, βγάζει την μπάλα έξω. Βγαίνει ωραία την μπάλα η Γηπεδούχη. Ο Σαρίσης την μπάλα, παίρνει το screen από τον Λιάρο. 8 δευτερόλεπτα, παίζει με τον Ζάνο για 3 από μακριά. Σιρίδης θα πάρει το σουτ, θα εκτελέσει παραλίγο. 17 δευτερόλεπτα, όλα για τους Milwaukee Sucks. Δευτερόλεπτα, Καζάς. Παραλίγο να κάνει λάθος, πρέπει να εκτελέσει. Καλή άμυνα από τους γηπεδούχους. Μετά λήξη ημιχρόνου. 28-29, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Ρίτα Ιρίς Milwaukee Sucks. Ντέρμπι όπως περιμέναμε, 28-29, προηγούνται φιλοξενούμενοι. Οι γηπεδούχοι έχουν την πρώτη κατοχή, θα γυρίσει καλάθι και φάουλ με το νούμερο 14 ο Κοτσαμπάς. Αναμένεται ένα συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο. Κλέβει ο Τσιρίδης, πάει μόνος του, θα τελειώσει τη φάση. Οικονόμου, παίζει με τον Κυριακόπουλο. Οικονόμου ξαναπαίνει την μπάλα. Πανόπουλος για τρεις με τη λήξη θα αστοχίσει. Ο Μαστροκόλιας. Ο Τσαμπάς δεν θα τελειώσει τη φάση. Ο Νόμου προσπαθεί να τρέξει. Μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Τσιρίδη. Παραμένει κατοχή για τους φιλοξενούμενους Milwaukee Sucks με 16 δευτερόλεπτα. Καλάθι ο Κυριακόπουλος. Θα τελειώσει ωραία τη φάση ο Παντελής. Οικονόμου θα πάρει το rebound. Πάει μέσα. Θα
μοιράσει την μπάλα στο Σπανόπουλο, θα ξαναπάρει την μπάλα, θα εκτελέσει για τρεις. Παντελής, μπλοσκρίν επιλογής, παίζει με τον Μπλετσουσάκη, κοτσαμπάς με τη λήξη, με ταμπλό, δύσκολη προσπάθεια. Φωτόπουλος θα απαντήσει. Λέγω Οικονόμου. Φωτόπουλος ξανά, πατάει αυτή τη φορά. Λεξουσάκης, περιμένει να έρθουν οι συμπαίκτες του. Σιρίδης για τρεις, το πίστεψε, το πήρε. 39-33. Πάω Οικονόμου. Δεν θα πάρει το τρίποντο, πάει κοντά. Θέλει να παίξει με τον Μαυροϊδή, δεν περνάει η πάσα του. Λεξουσάκης, προσποιείται. Κερδίζει φάουλ. Πολύ έξυπνα, θα εκτελέσει δύο βολές. Και τις δύο βολές ο Πλεξουσάκης, θα κάνει το 41-33. Προηγούνται ξανά με 8 πόντους. Αυτή η φορά γηπεδούχη. Θα απαντήσει όχι ο Μαυροϊδής. Ευκαιρία να πάρουν διψήφιο προβάδισμα η γηπεδούχη. Ριταϊρής, Τσιρίδης, εκτελεί άστοχα. Πάρει μοθολιμπάουν ο Κοτσαμπάς, θα πάρει φάουλ, καλάθι και μία βολή. Και τη βολή. Τώρα, τώρα. Μαυροϊδής παίζει με πλάτη, γυρίζει ωραία για να τελειώσει τη φάση. Κοιτάει και φάουλ. Πάει μόνος του, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Σαμπάς με 5 δευτερόλεπτα. Παντελής. Δύσκολη προσπάθεια. Οικονόμου. Αλλά αυτά βγαίνει από τα σκρίν, έχουμε φάουλ εδώ. Να δούμε αν έχει χτυπήσει ο Φωτόπουλος. Έλα,
τζάμπολ. Το Βελάκι δείχνει Μιλγόκι Σάξ. Έχουν 14 δευτερόλεπτα να εκτελέσουν επίθεση. Καζάς. Πάρε φάουλο Γιώργιος. Καζάς. 44-35. 4 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Φωτόπουλος για 3. Σαρίς για 3. Μέσα! Βλέπουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Κυρίδης προσποιείται, παραλίγο να κάνει και αυτός λάθος. Τσαμπάς προσποιείται με ταμπλό, θα τελειώσει και αυτή τη φάση. Αρχίζουν να ξεφεύγουν στο σκορ. Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 14, 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ακόμα. Κωνσταντίνος Καζάς πάει μέσα, δεν θα τελειώσει τη φάση. Λετσουσάκης είναι μόνος του, δεν θα και αυτό μέσα. Έχουν ζεσταθεί για τα καλά οι παιδούχοι. Με επιμέρους σκορ 13-2 προηγούνται με 17 πόντους πλέον. Φωτόπουλος, καλάθι και φάουλ. Βάλει και τη βολή. Πιέζω στην μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε τζάμπολ ξανά. Κατοχή για τους παιδούχους με μόλις 4 δευτερόλεπτα. Από μακριά εκτελεί για 3. Δεν θα ευστοχίσει ο Γιαμαίος. Φάουλ, δύο βολές. Θα εκτελέσει ο Γιώργιος Καζάς. Βάλει και τις δύο βολές ο Καζάς. Καζάς για 3, κρυώνουν κι άλλο οι φιλοξενούμενοι. Ασίστε, ασίστε.
Ωραία προσπάθεια, θα πάρει φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές ο Πλεξουσάκης. Για τους φιλοξενούμενους. Θα βάλει την πρώτη. Ευστοχή και στη δεύτερη. Η διαφορά είναι στους 8 πόντους για τους 3 Ταϊρίς, 53-45, 1 λεπτό και 26 δευτερόλεπτα. Λεξουσόπουλος, Λέβιο Οικονόμου, Μαυροϊδής, Καζάς, δεν περνάει πάσα του για τον Μαυροϊδή. Με time out. Κάνουν λάθος οι φιλοξενούμενοι. Πλεξουσάκης. Προσποιείται για τρεις. Θα τελειώσει η φάση από κοντά ο Σαρίς. Καζάς για τρεις. Οικονόμου είναι μόνος του για τρεις. Θα του κάνει μπάλα το Χατήρι. Τελευταία 25, 26 δευτερόλεπτα. Για τρεις αστοχή. Ο Γιαμαίος ήτανε, 10 δευτερόλεπτα ακόμη, Οικονόμου, πάει μέσα, πάει φάουλ, δυο βολές. Επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση Ρίταιρις Μιλγουόκι Σακς. 53-46 το σκορ. Θα παραμείνει μετά το άστοχο τρίποδο του Καζά. Οι γηπεδούχοι είναι στην επίθεση και προηγούνται και με 7 πόντους. Θα τελειώσει μόνο στην φάση, καλάθι και φάουλ. Yeah.
Θα αστοχίσει την βολή, θα πάρει όμως το rebound. Ο Τζάνος θα γυρίσει άστοχα, ο ίδιος. Δεύτερο επιθετικό, προσποιείται, εκτελεί, τελειώνει τη φάση. Συν 11 για τους γηπεδούχους. Απαντήσει ο Καζάς, όχι. Κερδίζει φάουλ ο Γιαμαίος. Είναι το τέταρτο ομαδικό, τέταρτο προσωπικό φάουλ για τον Οικονόμου, ο οποίος θα πάει στον πάγκο. Παντελής θα πάει ξανά μέσα. Αυτή τη φορά δεν θα ευστοχίσει, αλλά θα εκτελέσει δύο βολές. Αλλά η μπάλα βγαίνει έξω και παραμένει κατοχή για τους γηπεδούχους. Κοτσαμπάς γυρίζει, θα τελειώσει φάση άστοχα, rebound ο Γιώργος Καζάς. Βγάζει την μπάλα έξω, παραλίγο να κάνει προς πίσω, θα κάνει λάθος. Φιλοξενούμενοι. Παντελής. Άλλο ένα όμορφο lay-up. Και καλάθι ο Κοτσαμπάς. Θα ευστοχίσει και στη βολή. 9-0 σερί, οι γηπεδούχοι προηγούνται πλέον με 16 πόντους και είναι κοντά στη νίκη. Θα κλέψει και την μπάλα ο Παντελής, ο οποίος είναι εξαιρετικός στα τελευταία λεπτά, θα πάρει και φάουλ. Έχει συμπληρώσει πολύ γρήγορα τα ομαδικά η Milwaukee Sucks. Πάει στις βολές ο Παντελής. Πολύ στις βολές ο Παντελής. Βλέπουν άλλη μια μπάλα εκεί παιδούχοι στον επηρεασμό. Είναι μόνος για τελείωση φάση ο Γιαμαίος. Φωτόπουλος. Καζάς πάει μέσα, κερδίζει φάουλ, δύο βολές. Hola.
παίξουν την μπάλα με τον Χαζά, ο οποίος όμως δεν θα ευστοχίσει. Πάρα λίγο να τραυματιστεί κιόλας. Θα κλέψει άλλη μια μπάλα ο Καζάς. Από κοντά ο Κονόμου θα μειώσει 64-50. Θα πιέσουν τώρα οι φιλοξενούμενοι, δεν έχουν να χάσουν κάτι. Πάσα. Φωτόπουλος για τρεις. Καζάς, τελειώνει τη φάση. Τίχνει να έχει χτυπήσει ο Κοτσαμπάς. Συνεχίζει να στοχίζει τις βολές ο Παντελής. Σιρίδης όμως θα πάρει το rebound. Από τον Οικονόμου και να μειώσουν κι άλλο οι φιλοξενούμενοι, στις 10 είναι η διαφορά. Με γρήγορο σερί 8-0 έχουν μειώσει από τις 18 στις 10, έχουν κι άλλη ευκαιρία να μειώσουν περαιτέρω. Τελέσει δύο βολές όμα Νοστροκόλιας. Thank you.
φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές ο Τσιρίδης. Ο Τσιρίδης θα κάνει το 66-55. Κυριακόπουλου για να τελειώσει ούτε αυτή τη φάση. Για τρεις θα αστοχίσει ο Πλεξουσάκης. Στα χέρια του οικονόμου. Θα τελειώσει τη φάση. Θα μειώσει στους 7. Η Μιλγόκη Σάξ έχουν στιγμό. Να δούμε αν θα κάνουν την ανατροπή. 2 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα για τους Μιλγόκη Σάξ να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή. Συνήθως κλείνεται, κερδίζει, καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους, θέλει να τρέξει τον εθνοδιασμό. Θα αστοχίσει ο Καζάς ο Κωνσταντίνος. Στη βολή της τεχνικής ποινής θα κάνει το 67-59. Αποβάλλεται από το μάτς. Θα βάλει τη δεύτερη ο Πλεξουσάκης. 68-59. Θετικό φάουλ από τον Γιώργιο Καζά. Βλέπει ο Καζάς.
Μαυροειδής, ωραία πάσα στον Καζάδα, τελειώσει τη φάση. 68-61. Για τους φιλοξενούμενους. Καζάς, δεστάρια 3. Δίνει τον Γεώργιο, ο οποίος θα στοχίσει. Λεξουσάκης. Παίζει με το Σαρί, θα πάρει την μπάλα. Σαρίς για 3. Πρέπει να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Φωτόπουλος για 3. Αυτό το καλάθι θα ψέβαζε στο μάτς. Το Τσαμπάς, δεν βιάζονται τώρα. Φύγει το Εδούχη, είναι πολύ κοντά στη νίκη. Περνάει ωραία η πάσα στο Τζιρίδη, θα τελειώσει η φάση και θα τελειώσει και το μάτς, 70-61. Θα πάρουν την νίκη. Κύριοι Ταϊρίς θα επιστρέψουν στις νίκες μετά από αρκετό καιρό. Κοτσαμπάς. Τσιρίδη θα μετάξει την μπάλα με τη λήξη. Τελευταία 22 δευτερόλεπτα. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, 70-61. Δεν θα κάνουν επίθεση οι γηπεδούχοι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, να έχετε ένα καλό βράδυ.